προάλλες ένα παλικάρι στο μαγαζί και μου λέει: «Θέλω να κάνω πρόταση γάμου στην κοπέλα. Θέλω να πάρω μερικά πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι και πώς να συνδυάσω». Μια άλλη μέρα έρχεται ακόμα ένα παλικάρι, αυτή τη φορά μαζί με τη μαμά του, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Λέω: «Παιδιά, εδώ είμαι εγώ. Να σας δώσω όσες ιδέες θέλετε για να σχεδιάσετε αυτή την τόσο σημαντική μέρα. Είμαι η Λευκή από το Happy Teapot και σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα χαρούμενο και γεμάτο ιδέες βίντεο». Στη ζωή ενός ζευγαριού είναι η στιγμή που αποφασίζουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Συνήθως το αγόρι είναι εκείνο που σχεδιάζει την πρόταση γάμου που θα κάνει στο κορίτσι του. Αν δεν έχεις κάποια ιδέα για το πώς να το οργανώσεις, στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πολλές ιδέες για να κάνεις αυτή την ημέρα πάρα πολύ αξέχαστη για το κορίτσι σου και για σένα. Αν σκέφτεσαι πότε να κάνεις την πρόταση, θα σου πω ότι δεν υπάρχει ο σωστός χρόνος. Οι γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, οι διακοπές το καλοκαίρι, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που είναι και μια από τις συνηθισμένες μέρες που γίνονται πάρα πολλές προτάσεις γάμου, είναι η ευκαιρία για να οργανώσεις αυτό που σχεδιάζεις και για να κάνεις την πρόταση στο κορίτσι σου. Επίσης γενέθλια, ονομαστική εορτή ή μια οποιαδήποτε άλλη μέρα, έτσι γιατί απλά το θέλεις. Μόνη ή με παρέα, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι καθαρά προσωπική. Είτε θέλεις να κρατήσεις αυτή τη στιγμή μόνο για εσάς τους δύο, είτε θέλεις να τη μοιραστείς μαζί με τους φίλους και την οικογένειά σας, υπάρχουν ιδέες και για κάθε περίσταση. Σε ποιο μέρος? Εδώ οι επιλογές είναι αμέτρητες. Στο σπίτι, σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε ένα νησί, στο εξωτερικό, σε ένα εστιατόριο, στην παραλία. Όλα τα μέρη μπορούν να γίνουν το τέλειο σκηνικό για την πρόταση γάμου. Εγώ προτείνω να κάνεις την πρόταση σε ένα ταξίδι που θα οργανώσεις για τον αγαπημένο την αγαπημένη σου και μάλιστα η πρόταση να γίνει στο αεροπλάνο. Ίσως να σκεφτείς να πεις στον πιλότο να το ανακοινώσει ο ίδιος πηγαίνοντας στον προορισμό σας. Κάποιος μου το είπε αυτό. Πώς να προετοιμάσεις το χώρο? Μια που τα είπαμε πάρα πολύ ωραία όλα στη θεωρία, νομίζω τώρα ήρθε η στιγμή για να σας δείξω ιδέες για το πώς να οργανώσετε την τέλεια πρόταση γάμου. Αρχικά, μπορείς να γράψεις με μπαλόνια γράμματα τη φράση «Marry me» ή «Will you marry me» σε κάποιο σημείο στο σπίτι. Επίσης, να κρεμάσεις μια διακοσμητική κουρτίνα, εμείς εδώ βάλαμε αυτή εδώ με τα χυλάκια, δίνει μια ακόμα πιο ρομαντική νότα σε αυτό που θέλεις να κάνεις, την πρόταση δηλαδή. Μπορείς επίσης να την κολλήσεις στο ταβάνι και να γεμίσεις τέτοιες διακοσμητικές σειρές με χυλάκια σε όλο το σπίτι και σε όλο το χώρο. Σίγουρα να γεμίσεις το χώρο με μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς. Φυσικά το «Marry me» μπορείς να το γράψεις και στο πάτωμα με αναμένα κεράκια ή ρεσό. Να σκορπίσεις κομφετί σε σχήμα καρδιάς. Επίσης μπορείς να γράψεις το «Will you marry me» και σε ένα lightbox, μια φωτεινή πινακίδα, όπως είναι αυτή εδώ. Ή ακόμα και αν δεν γράψεις «Will you marry me», να βάλεις μια άλλη φράση, η οποία θα είναι και αυτή διακοσμητική μέσα στο χώρο. Κάτι επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο βάζο, το οποίο μέσα θα έχει καρδιές, όπου μπορείς να γράψεις πίσω τους λόγους για τους οποίους θέλεις να την παντρευτείς. Οι καρδιές αυτές έχουν και ένα αυτοκόλλητο, αυτό εδώ, το οποίο θα κολλήσεις πίσω από αυτό που θα γράψεις στην καρδιά και η κοπέλα σου θα χρειαστεί να ξύσει την καρδούλα για να δει τι κρυμμένο υπάρχει σε αυτή. Επίσης, πρόταση μπορείς να τις κάνεις και με ένα πολύ ωραίο μπαλόνι σε σχήμα δαχτυλίδι. Θα εντυπωσιαστεί. Και μην ξεχάσεις φυσικά να στήσεις κάπου την κάμερα ώστε να τραβάει βίντεο όλη αυτή τη στιγμή και μη στεναχωριέσαι άμα δεν έχεις φωτογραφίες, αν είστε οι δυο σας. Μπορείς να κάνεις μετά από αυτό το βίντεο screenshot κάποια κομμάτια από το βίντεο και να τις κρατήσεις. Φυσικά αν έχεις καλέσει φίλους ή συγγενείς που μπορεί να είναι κρυμμένοι κάπου, μην ξεχάσεις να τους θυμίσεις να βγάλουν πάρα πολλές φωτογραφίες. Πώς να κάνω την πρόταση?
Δεν ξέρεις πώς να το πεις. Πήξ' το, με αυτή την τέλεια ιδέα. Μπαλόνι, το φουσκώνεις και με αέρα, αλλά και με ήλιο. Τυπωμένο με τη φράση Will you marry me? Είναι γεμάτο κομφετί, μόλις πει το ναι, το σκάς και σκορπάνε τα κομφετί οι καρδούλες. Έχει φουντίτσες, χάρτινες που κρεμιούνται κάτω από το μπαλόνι, καρδούλες. Τι πιο ρομαντικό και πρωτότυπο. Στη συσκευασία περιλαμβάνει και δύο χαρτάκια που μπορείς να γράψεις κάτι πάρα πολύ όμορφο και γλυκό για την αγαπημένη σου και πριν φουσκώσεις το μπαλόνι να βάλεις μέσα τα χαρτάκια, αλλά μπορείς να βάλεις και το δαχτυλίδι. Οπότε, μόλις πει το ναι, σκάς το μπαλόνι, σκορπά το κομφετί, βρίσκει και το δαχτυλίδι. Μια επίσης πολύ ωραία και γλυκιά πρόταση είναι να ζητήσετε από το ζωροπλαστείο να σας φτιάξουν ένα κουτάκι για δαχτυλίδι και μέσα να βάλετε το δαχτυλίδι που θα κάνετε την πρόταση στην αγαπημένη σας και φυσικά αφού πει το ναι, να φάτε μαζί και την τούρτα. Μπορεί να ξεστήσαμε, αλλά επειδή πεινάσαμε και παραγγείλαμε πίτσα, μας ήρθε ακόμα μια ιδέα. Αν δεν το έχεις παιδί μου με τη μαγειρική, εκείνη την ημέρα που θέλεις να κάνεις πρόταση γάμου, μπορείς να παραγγείλεις ορότατα μία πίτσα και να βάλεις επάνω διακοσμητικά γράμματα με τη φράση «Marry me» και να τις κάνεις έτσι πρόταση γάμου. Μέσα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο στην Παραμυθένια Μπρίζ και ήταν η επέτειός μας. Πού είναι Μπρίζ, είπαμε? Στο Βέλγιο. Ορίστε. Το ψάρεψα μέσα στο καλάμι. Άμα έχεις χόμπι, ορίστε. Με το κουτάκι και το δαχτυλίδι. Κλασικό σου. Τα ξέρουμε. Σταθερά. Σταθερή αξία. Το κορίτσι, ακούστε. Το τι είναι. Ήταν μόνο του. Πώς σε έκανε ναι, πρόταση και με το κουτάκι και το δαχτυλίδι. Απλό. Πήγαμε σε ένα ελληνικό νησί και καθώς κολυμπούσαμε, βούτυξε στο βυθό και βγαίνοντας από πάνω βγήκε με το δαχτυλίδι. Wow. Είναι σαν να το βγάλω από τα όστρακα. Από το βυθό. Χριστούγεννα στο μαγικό κολμάρι στην Αλσατία, βαρκάδα με κύκνους ολόγυρα. Πού είναι αυτό το τέλειο μέρος. Αυτό έκανα και εγώ τέτοιο. Μεριτσίνα. Πίνοντας δηλαδή. Με το σκυλάκι μου έφερε το κουτάκι. Αν έχει σκυλάκι, κατοικίδιο. Έκανε ένα μεγάλο διάδρομο στο σπίτι μας με ροδοπέταλα, κεριά και κάρτες που έγραφαν για μένα. Ο κόσμος άνθρωπος. Ήρθε με το jet ski στο beach bar και έβγαλε το δαχτυλίδι μέσα από τεράστιο κοχύλι. Να το και το κοχύλι. Να το και τα λέμε εμείς. Και αυτός από το βυθό έπρεπε. Το δαχτυλίδι μέσα στο κρασί. Στο ποτήρι με το κρασί. Ήρθε με το jet ski. Όχι, το διάβασα αυτό. Μέσα στο δάσος με καταράκτες πάνω σε ένα γεφυράκι ξύλινο. Okay, πολύ ρομαντικό και αυτό και παραμυθένιο. Ναι, άμα ψάχνεις. Βρίσκεις. Παραμονή Χριστουγέννων σε ρεβεγιόν σε εστιατόριο. Ωραίο. Τα Χριστούγεννα. Κλασικ και καλό. Με πρωινό στο κρεβάτι και μια πυρογραφία που είχε φτιάξει μόνος του. Και καλύτερα. Δημιουργικός. Έτσι. Στο γάμο του ξαδέρφου μου, την ώρα της αποδέσμης, μου έκανε πρόταση γάμου, καλός μου. Πάμε, πιέσαι γάμο. Πάμε, γάμο. Ήρθε γονατιστός με το μπουρδούζι. Έτοιμος. Το δαχτυλίδι. Στο τσέπι. Πήρε ο άντρας μου το δαχτυλίδι, μπήκε για μπάνιο. Α, να, εδώ ήτανε. Πήρε ο άντρας μου το δαχτυλίδι, μπήκε για μπάνιο, επειδή ήταν στη δουλειά. Και ήρθε γονατιστός με τον μπουρνούζι. Δεν το περιμένεις να βγει τον μπάνο με δαχτυλίδι. Όχι, είσαι χαλαρός εκεί στο σπίτι. Καθαρός, καθαρός, μεχομοριστός. Στη Χριστουγεννιάτικη Πράγα, βράδυ, πάνω στη γέφυρα του Καρόλου. Τέλεξε την Πράγα. Πολύ, πολύ ωραία, είναι και έχει πολύ ωραία θέα. Να. Στη Νέα Υόρκη, την 4η Ιουλίου, με θεϊκά βεγγαλικά λόγω εορτασμού και ανάμεσα σε εκατομμύρια κόσμου. Τέτοια δεν μπορώ. Wow. Εντάξει. Πολύ, πολύ τολμηρό. Μέσα σε ένα πάρτι. Στο σπίτι γραμμένο Marry Me με κεράκια στο πάτωμα και πολλά τριαντάφυλλα. Να τη ιδέα! Την έχει κάνει πράξη. Με ένα PowerPoint. Ορίστε. Άμα είσαι... Εργασιομαντής. Δεν το περιμένεις όμως να δεις πρόσθεση. Ναι, πολύ πρωτότυπο. Δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Στο παλαμίδι Ναυπλίου με θέα την παλιά πόλη και φέρνοντας εκεί χωρίς να το ξέρω φίλους.
και φίλους. Τέλειο, έκπληξη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι πολλά τα άτομα είναι πιο εντυπωσιακό. Ναι, γίνεται χαμός. Ναι. Στη γιορτή μου, απόγευμα, στα βράχια του μετεώρου. Πολύ ωραία, να και γιορτή. Ωραία, μου τη χρωστάει. Δεν με ρώτησε καν. Ήταν δεδομένο, μου λέει, πως εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Ορίστε, σίγουρα. Αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάστηκε πρόταση. Όταν πήγαμε και κοπές το καλοκαίρι στην Άξου. Και το καλοκαίρι στην διακοπές. Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, με λίγο κρασάκι, απλά λιτάκι υπέροχα, τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Πάλι Χριστούγεννα. Ναι. Σαν την πρόταση γάμου στην ταινία Serendipity. Κουτάκι μέσα σε κουτάκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξανά κουτάκι και του το δώρο. Κουτάκι στο τετράγωνο. Απλά μου έπιασε το χέρι, έβαλε το δαχτυλίδι και μου λέει, ξέρεις ότι θα παντρευτούμε, έτσι. Σιγουριά. Σιγουριά. Έτσι, έτσι θέλει. Αυτοπεποίθηση θέλει, παιδιά. Δεν θέλει κάτι άλλο. Το βράδυ του γενεθλίου μου στην παραλία με ένα μπουκάλι κρασί και πυροτεχνήματα. Να τα πάλι τα πυροτεχνήματα. Η παραλία είναι πια σε άλλο μέρος. Ναι, το καλοκαίρι είναι, είναι ωραία. Πάνε στην παραλία και έχεις ήδη. Πέφτει και ο ήλιος, ωραία. Είσαι και χαλαρός, διακοπέ. Αλάτια, και ένα πήρα. Μια χαρά. Σε μία ανατολή ηλίου φέτος, σε αερόστατο, στο πανέμορφο Μαρόκο. Μπράβο στα αγόρια, μπράβο και στα κορίτσια που διαλέξαν αυτά τα αγόρια. Έτσι, αναφέρουμε και τα υπόλοιπα. Τέλεια. Και έρχεται η πολυπόθητη στιγμή που σου λέει το ναι. Σκάνε εκτοξευτήρες, πετάγονται κουβετοί, ανάβουνε, σπάρλες, εμφανίζονται φίλοι, συγγενείς, γίνεται χαμός. Δεν θέλω να ξεχάσεις, να δείξεις ενθουσιασμό, μην κάτσεις. Σου είπε ναι και λες, ναι, ωραία, εντάξει. Να χαρείς. Γιατί το πάρτι αρχίζει εδώ και θα συνεχιστεί για μια ζωή. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο αυτό όσο και εμένα. Αν συμφωνείς, κάνε like και subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεσαι και να βλέπεις όλα τα χαρούμενα βίντεο μου. Έτσι πάνε τα κανάλια μπροστά, τι νομίζεις. Και αν θες, γράψε μου στα σχόλια τις δικές σου ιδέες και μπορεί μια μέρα να γίνουν και αυτές ένα τέτοιο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαι πολύ πολύ καλά και αν κάνεις κάποιο πάρτι, μην ξεχάσεις να με καλέσεις.